μετά από την επιτυχία που είχε για ακόμα μία φορά το Ρούπελ 1941 η αναβίωση. Μία εκδήλωση που παρά τις δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες είχε και μεγάλη προσέλευση κόσμου σύμφωνα με τα δεδομένα και μεγάλη επιτυχία στην εξέλιξή της και ειδικότερα στην οργάνωση. Ήθελα να καυτηριάσω μία ακόμα εχθρική ενέργεια προς το Δήμο Σιτικής, προς το λαό της Σιτικής, προς το λαό του Σιδηροκάστρου, η οποία αφορούσε μία εκδήλωση, την αναβίωση του Ρούπελ, η οποία είναι μία εκδήλωση μνήμης, μία εκδήλωση που τιμάει τη θυσία των Ελλήνων απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα του Χίτλερ που επετέθηκαν στην Ελλάδα, μία εκδήλωση για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, για το χώρο που έγινε πάνω στο Ρούπελ, ζητήθηκε ενοικίαση με το ευτελές ποσό των 182,4 ευρώ για να μπορέσει ο Δήμος Σιτικής να κάνει αυτή την εκδήλωση. Δεν είναι το ποσό, το οποίο όπως είπα είναι ευτελές. Είναι ηθικό το θέμα. Από το 2016 είμαστε στο 2023 που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις αναβίωσης και για πρώτη φορά ζητήθηκαν λεφτά για μια εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ταμείο της Εθνικής Άμυνας για να μπορέσει ο Δήμος Σιτικής να κάνει αυτή την πανευρωπαϊκή, πανελλαδική, ιστορική αναβίωση μνήμης και γνώσης και τιμής στη θυσία που οι Έλληνες στρατιώτες χύσανε το αίμα τους. Τονίζω ότι είναι ακόμα μια εχθρική ενέργεια η οποία δεν μπορεί να μην καυτηριαστεί εάν αυτή η πολιτική στους πολίτες, στο λαό του Δήμου Σιτικής συνεχιστεί πραγματικά σαν επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί. Δια του στόματος του Δημάρχου ήθελα να καυτηριάσω μέχρι το κόκαλο αυτές τις ενέργειες. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω επί του αντικειμένου και είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις σας. Επικοινωνήσατε με τη διεύθυνση τότε. Βεβαίως. Τι σε απάντησε με αυτό το πράγμα. Η διεύθυνση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας είναι έτσι προβλέπεται από τον νόμο. Δεν είναι όμως δυνατόν για μια εκδήλωση μιας ημέρας, μιας ώρας πρακτικά, να ζητάτε ενοικίαση του χωραφιού επάνω στο Ρούπελ που έγινε η εκδήλωση και να ζητούνται 182 ευρώ και από την άλλη μεριά να χαρίζετε, να δίδετε για χρήση μια ολόκληρη λέσχη αξιωματικών φρουρά Σιδηροκάστρου χωρίς καμία χρέωση στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Δήμαρχε, είναι μια απόφαση της διοίκησης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ή είναι και απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας είναι ένα ταμείο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η απόφαση είναι εξουδετημένο και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ελήφθη από αυτούς. Mm-hmm. Είναι τυπική διαδικασία. Mm-hmm. Τυπική διαδικασία όμως σε μια εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή τη θέλει, την επιθυμεί και την προστατεύει και ζητάει και λεφτά για να την κάνει ο Δήμος Σιτικής. Ερώτημα. Τη Λέσχη, εκεί που έγινε και εκδήλωση παράλληλη στη Λέσχη, ζητήθηκε ποσό από το Δήμο? Γιατί έγινε και μια παράλληλη εκδήλωση ρετρό. Εκεί σας ζήτησαν ποσό ή όχι?
Εκεί μας είπαν να απευθυνθούμε ή στο στρατόπεδο ή στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου για να πάρουμε τα κλειδιά να συνεχίσουμε την εκδήλωση και δεν ζητήθηκε ποσό. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε τώρα να σας ζητηθεί ποσό? Είπατε ότι είναι εχθρική ενέργεια. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η αναβίωση και είναι ηθικό το ζήτημα, όπως είπα. Δεν είναι τα 182 ευρώ. Η εκδήλωση με όλα τα μέσα, αεροπλάνα, εκρήξεις, προσωπικό, μεταφορικά, ηχητικά, είναι πολλαπλάσιο. Αλλά είναι, όπως τονίζω και πάλι για τρίτη φορά, είναι ηθικό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να μην δε θεωρηθεί τουλάχιστον μη φιλική ενέργεια προς το λαό του Δήμου Συντικής. Υπάρχουν φωνές ότι υπάρχει περίπτωση ένας ιδιώτης που θέλει να δραστηριοποιηθεί πάνω στο Ρούπελ να νοικιάσει το χώρο. Αυτό το έχετε ακούσει εσείς? Δηλαδή, εδώ ο Δήμος κάνετε την εκδήλωση, ζήτησε 182 ευρώ. Μπορώ εγώ αύριο μεθαύριο να πάω και να νοικιάσω το χώρο και να κάνω μια εκδήλωση εκεί στην περιοχή ή να κάνω κάτι από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας? Έτσι όπως ετέθη, φυσικά υπάρχει και τέτοια πιθανότητα και να κάνει μια εκδήλωση. Τονίζω όμως ότι η εκδήλωση του Δήμου Συντικής ήταν υπό την αιγίδα και υπό την έγκριση που είχε πάρθει μήνες πριν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από με υπογραφή του γραφείου του Υπουργού. Τότε σας είχαν πει ότι θα πληρώσετε το ποσό αυτό ως Δήμος? Όχι, και δεν αναφέρθηκε τίποτα. Και ήρθε πριν λίγο το έγγραφο. Ήρθε παραμονές της εκδήλωσης με συμφωνητικό. Το φέραν οι εκπρόσωποι του τοπικού του στρατού εδώ τοπικά για να υπογραφεί και το θεώρησα προσβολή στη μνήμη αυτών που δώσανε των Ελλήνων, που δώσαν τη ζωή τους και που αυτή η εκδήλωση, όπως το λέω πάλι, τελώντας την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε σκοπό να αναδείξει το μεγαλείο αυτών που χύσαν το αίμα τους και να τονώσει την εθνική και ιστορική μνήμη των Ελλήνων που αντιστάθηκαν κατά των Γερμανών. Δημήτρη, σχετικά με τη λέσχη αξιωματικών, τελικά έπεσαν οι υπογραφές, πλέον ανήκει στη Μητρόπολη από ό,τι διαβάσαμε και σε δελτίο τύπου του Σεβασμιωτάτου. Άρα ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή Δήμος παρετείται από αυτό το αίτημα που κάνατε ή συνεχίζετε να τη διεκδικείτε? Το αίτημα δεν είναι αίτημα του Δήμου ή της Δημοτικής Αρχής, είναι του λαού του Σιδηροκάστρου. Ο λαός του Σιδηροκάστρου, όπως πολλάκις έχουμε ζητήσει από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση για χρήση και με τίμημα, έστω και με τίμημα, δόθη, όπως γνωρίζουμε όλοι, δωρεάν, χωρίς αντίτιμο, στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Από ανακοίνωση, γιατί είναι μεταξύ των δύο πλευρών, από ανακοίνωση που υπέπεσε και μου εστάλθηκε από τη Μητρόπολη χθες επισήμως, η ανακοίνωση, έχει υπογραφεί, από ό,τι μου ανακοινώθηκε, έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Αυτό αφορά τα δύο μέρη και θέλω να πω ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέβλεψαν εδώ και 18 χρόνια που το ζητάει ο Δήμος Συντικής και το δώσανε σε ένα αίτημα που έχει γίνει 1-2 φορές, δεν ξέρω, σε ένα αίτημα που έγινε στην Ιερά Μητρόπολη για άλλους σκοπούς. Ο σκοπός που ζητεί το ηλέσχη, όπως αναφέρεται και στα έγγραφα, είναι για τη δημιουργία μουσείων, τα οποία θα προέβαλαν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Αντίστοιχο ήταν και το αίτημα της Μητρόπολης. Και θέλω να τονίσω ότι δεν είμαστε αντίδικοι με τη Μητρόπολη. Ήμασταν μαζί, αγωνιζόμασταν για το ίδιο πράγμα. Να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο που περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ήταν δεκαετίες ανεκμετάλλευτο.
δεν το φρόντιζε κανείς εκτός από το Δήμο Συντικής, ο οποίος το συντηρούσε διότι ήταν εγκατελειμμένο και ελεηλατημένο από ό,τι στοιχεία υπήρχαν μέσα, και το συντηρούσαμε γιατί προσβλέπαμε και περιμέναμε και ελπίζαμε μια σόφρον τοποθέτηση να το δώσει στο Δήμο, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα, να μπορέσει να πληρώσει για να το πάρει, όπως ακριβώς αναφέρονται μέσα στα έγγραφα. Να ως τότε είναι δωρεάν και εμάς όπως στη Μητρόπολη, ότι το έκανε στην πράξη. Να τον πληρώναμε, να τον νοικιάζουμε, να το πάρουμε. Με ένα και μοναδικό σκοπό για το λαό του Σιδηροκάστρου, αυτό το εμβληματικό κτίριο, να μπορέσει να λειτουργεί και να στέκεται περήφανα στην περίοπτη θέση που βρίσκεται. Μήπως δηλαδή, μήπως εσείς και οι προκάτοχοί σας και οι προηγούμενοι που διεκδικούσαν δήμαρχοι το κτίριο αυτό δεν είχαν, να το πω, με συγχωρείτε, το δόντι και τελικά το πήρε η Μητρόπολη? Ήθελα να αναφέρω ότι αυτές οι δουλειές που αφορούν συμβόλαια και αποφάσεις δεν γίνονται με δόντια, γίνονται με έγγραφα, μελάνη και υπογραφές. Να μην ξεχνάμε ότι από το Υπουργείο, από υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο τελευταίο αίτημα πρωτού από 1,5 χρόνο, μας απαντήθηκε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα για το κτίριο και όταν λυθούν θα έρθουν και θα μας ειδοποιήσουν αυτοί για να συνεχίσουμε τη διαδικασία να μπορέσει να περιέλθει στον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής εμένα έκανε τα περισσότερα, κάθε χρόνο επανερχόταν και ζητούσε το συγκεκριμένο κτίριο, έκανε τα περισσότερα από οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή τα τελευταία 18 χρόνια. Όσον αφορά για δόντια και λοιπά, απορίας άξιο είναι και για μας πως ένα έγγραφο το οποίο μας έλεγε ότι θα επανέλθουμε εμείς, συναφώς θα επανέλθουμε εμείς μόλις λύξουμε τα προβλήματα, παρακάμφθηκε, και τονίζω, από υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και μέσα σε χρονικό διάστημα μετά την επίσκεψη του κυρίου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Χαρδαλιά, λύθηκαν όλα τα νομικά προβλήματα και προχωρήσανε και σε λύση και στην παραχώρηση σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου τη στιγμή που εμείς αναμέναμε την απάντηση από τη συγκεκριμένη υπουργεία, από την συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου. Ο κ. Χαρδαλιάς εδώ ήταν. Το θέμα το συζητήσατε μαζί του? Τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος... Γιατί προφανώς ο Μητροπολίτης του συζήτησε. Αντιλαμβανόμαστε. Ο οποίος επισκέφθηκε το Δημαρχείο μετά την επίσκεψη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου και σε κατηδίαν συζήτηση που είχαμε δεν μου ανέφερε καν γι' αυτό το αίτημα. Ο κύριος Χαρδαλιάς είναι υφυπουργός και υπάρχει και υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος, ο οποίος αυτός υπογράφει στο πρακτικό. Πρώτον, από τον κύριο Χαρδαλιά ετέθη το θέμα της λέσχης και είπε θα κοιταχθεί, σύντομα, τίποτα, με μια λέξη, θα κοιταχθεί. Δεν μου αναφέρθηκε τίποτα ότι συζητήθηκε και δεν ξέρω αν συζητήθηκε στην κατηδίαν συζήτηση με τον Μητροπολίτη. Αυτά, τον κύριο Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη θα ρωτήσει, δεν ξέρω εγώ. Και στη σύντομη παραμονή του εδώ πέρα συζητήθηκαν και άλλα πράγματα που αφορούσαν για το Υπουργείο που ήταν, καθώς επίσης που ήμασταν συνάδελφοι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όντας δήμαρχος και αυτός, και γνωριζόμασταν και είχαμε μία ιδιαίτερη σχέση. Όσο αφορά το τι συνέβη μετά τις επισκέψεις στους δύο Μητροπολίτες που βγήκαν ταυτόχρονα και οι δύο αποφάσεις παραχώρησης στρατοπέδων και λέσχης στις αντίστοιχες Μητροπόλεις, δεν μπορώ να πω, ο ίδιος μόνο μπορεί, ο κύριος Χαρδαλιάς, να το εξηγήσει. Και κάτι ερθώ από μένα, με τον κύριο Παναγιωτόπουλο μιλήσατε και τι σας είπε, αν μιλήσατε? Βεβαιότατα. Και όχι μόνος μου. Με τον κύριο Παναγιωτόπουλο συναντηθήκαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με το τοπικό, μέλη του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Σιδηροκάστρου, καθώς επίσης
και δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους δημοτικών συμβούλων, ο οποίος ανέφερε ότι το όλο το θέμα θα σταματήσει και θα εξεταστεί μετά τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έστω και υπηρεσιακού που είναι τώρα, νομίζω, θα εξεταστεί μετά τις εκλογές, γιατί εν μέσω της διαδικασίας των εκλογών τέτοιες αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται εν ρηπή οφθαλμού και στο πόδι. Υπέγραψαν όμως. Αυτό ακριβώς. Εγώ είπα, νομίζω, ότι δεν πρέπει τέτοιες αποφάσεις να λαμβάνονται εν ρηπή οφθαλμού και στο πόδι. Μετά τις εκλογές θα μπορούσαμε, το αποτέλεσμα δείχνει ότι η τοποθέτηση του Υπουργού διαψεύστηκε.